Θα σου πω και κάτι το οποίο μου έκανε εξαιρετική εντύπωση για το πώς μπορεί αυτά τα πράγματα να υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και να μην τα αντιλαμβανόμαστε. Δεν μου αρέσει να καταγγελώ, αλλά μου αρέσει να μιλώ με γεγονότα. Είπα και στη Φλόρινα, το λέω και σήμερα, γιατί σήμερα έτυχε να συναντηθώ με τον διευθυντή και φίλο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης, με τον Γιάννη Βαρεξαρίδη, και κάναμε μια κουβέντα. Στην Περιμέθη, την προηγούμενη Κυριακή, παρακολούθησα μια παράσταση. Συνειδητοποίησα ότι στη σκηνή αυτού του θεάτρου δεν μπορεί ποτέ να προκύψει σε καμία εποχή και σε καμία διάσταση σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει σκηνή. Οι μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες της δεκαετίας του 60 και του 70, όπου κάνανε σκηνές βιτρίνα, γιατί το κοινό τους ενδιέφερε, κάνανε μεγαλύτερες σκηνές, είχαν υποδομές. Μια σκηνή λοιπόν σε ένα σύγχρονο χώρο, σε μια πόλη που μαστίζεται από διάφορα προβλήματα, η οποία είναι ανύπαρκτη. Το εκπληκτικό όμως είναι το εξής, ότι η σημερινή περιφερειακή διοίκηση, μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ, κλείνει το θέατρο για να το ανακαινήσει. Και αυτό βέβαια είναι ευχάριστο γεγονός. Το λυπηρό όμως είναι στο ότι αντί τα χρήματα αυτού του προγράμματος να πάνε στο να φτιαχτεί μια σοβαρή υποδομή για τα επόμενα 30-40 χρόνια, τα χρήματα δίνονται για να ντυθούν με μάρμαρο ή τύχη. Αυτό είναι η αποθέωση του λαϊκισμού. Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρότερο παράδειγμα πολιτικό. Δεν μπορεί να μην αναφέρεται στα προγράμματα κάθε δημοτικής αρχής, δεν μπορεί να μην καταγγέλλεται.